Λιβαδιώτη, προπονητή τη Πετρολίνα ΑΕΚ. κλειώσατε την πρώτη θέση. Σα άχω σε Γιάλ όμω. Πάρα πολύ καλή ομάδα. για 27 λεπτά. Μετά όμω ανέβηκαν οι γκάρτ σα. Ανέβηκε όλη η ομάδα. Και αμυντικά και επιθετικά. Πώ το είδα το παιχνίδι πρώτα απ' όλα σήμερα και τι σημαίνει αυτή η πρώτη θέση ενώψη ώψη τρίτου γύρου. Καταρχήν, ρωτώ δεν πρωτοί να πούμε για το παιχνίδι για την πρώτη θέση. Να θέλω να δώσω συγχαρητήρια μου στην ΑΕΛ ε, για την όλη προσπάθεια που κάνει τη φετινή χρονιά και στο πρωτάθλημα αλλά και για την πορεία τη στη Βαλκανική Λίγκα και στην Κάλια για την πολύ καλή δουλειά μου που κάνει. Του εύχομαι πραγματικά έχουν δώσει πολύ εύφορ σε αυτήν την διοργάνωση και μακάρι να την, να κερδίσουν. Θα είναι σημαντικό για όλου. τώρα, όσον αφορά το παιχνίδι, θα συμφωνήσω μαζί σου. Το πρώτο ημίχρονο ε, δεν παρουσιαστήκαμε όπω έπρεπε να παρουσιαστούμε, ειδικά στον αμυντικό τομέα, χωρί να υπάρχουν δικαιολογίε, αλλά η συγκέντρωσή μα και η ενέργεια μα ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Στο μηχρό συζητήσαμε κάποια πράγματα μέσα, έπρεπε να αλλάξουμε κάποια πράγματα όσον αφορά το αμυντικό κομμάτι. Και νομίζω ότι το δεύτερο μηχρό, αφού ανεβάσαμε την έντασή μα αμυντικά, βρήκαμε πιο εύκολε λύσει και στην επίθεση. Η πρώτη θέση πόσο σημαντική είναι. Ε, πω... παίζετε, σύνοι, παίζετε κεραυνό στο ε, ανόρθωση στο Κίτιον Θα έχετε όμω κεραυνό ε, θεωρητικά εκτό έδρα. Θεωρητικά διότι η ανόρθωση ακόμη δεν έχει κλειδώσει σήμερα. Θα το κάνει όμω αργότερα με τη Ένωση. Ναι. Ε, θα πω αυτό που λέω πάντα. Ότι για μένα δεν παίζει σχεδόν καμία σχέση. Ε, οι ομάδε αυτή την περίοδο ετοιμάζονται για να είναι τα playoffs. Είναι ε, όλη η ουσία. Ε, Εκεί που τα παιχνίδια δεν έχουν, ε, δεν έχουν επιστροφή. Όλε οι ομάδε είναι, είναι πολύ καλέ. Ε, δεν μου λέει τίποτα όταν την παίζουμε την Ανόρθωση μέσα των τον Κεραυνόν έξω ε, και η ΑΕΛ είναι πολύ καλή ομάδα, το είδαμε το Απόελ είναι πάρα πολύ καλό νομίζω ότι το σημαντικό είναι ότι θα παιχτεί ένα πολύ ενδιαφέρον τρίτο γύρος με τα παιχνίδια των πέντε ομάδων να είναι... Ε, πάρα πολύ δυνατά ε, και εκεί θα καταλήξει η τελική τετράδα. Σίγουρα σημαντικό για εμάς είναι να, να συνεχίσουμε να παίζουμε, δεν θα πω όπως παίζουμε, να κερδίζουμε αλλά να βελτιωνόμαστε και στη συνέχεια. Και μια τελευταία ερώτηση, coach, και να σε αφήσω ε, αλλαγέ στην ομάδα σα. Ο Τζέσι Χαντ ε, τραυματίας, μένει μαζί σα μέχρι τέλου. Η προσήκη του Άντουεϊ, ο Μπίσο που ήρθε πριν από λίγα παιχνίδια περισσότερα. Πόσο άλλαξε την ομάδα και πόσο ικανοποιημένο είστε με αυτό το ρόστερ στην τελική ευθεία. Τεράστια απολία ο Χάντ. Ένα παίκτη τον οποίο πραγματικά θαυμάζω και απολαμβάνω να δουλεύω μαζί του και προηγουμένω στον κεραυνό αλλά και τα τελευταία χρόνια στην ΑΕΚ. Ειδικά στην ΑΕΚ έχει κουμπώσει πάρα πολύ εξού και είναι τρία χρόνια στην ομάδα. Ε, προσπαθήσαμε να τον αντικαταστήσουμε. Νομίζω ότι για τα δεδομένα βρήκαμε μια πολύ καλή επιλογή. Ο παίκτη ο, ο οποίο έδειξε και από σήμερα ότι μπορεί να μα βοηθήσει και αμυντικά και επιθετικά. Ε, έχει την νοοτροπία. Του παίχτη τη ομάδα. Ο Πίσοπ, ε, όπω είδαμε, το ταλέντον υπάρχει. Έχει πιο πολλά σκαμπάνεβάσματα, αλλά νομίζω ότι και αυτό εβδομάδα με την εβδομάδα θα είναι όλο και πιο σταθερό εν ώψη των τελικών παιχνιδιών. Ο Χάν θα κάνει τεράστια χρονιά του Χρόνου Εντάξει, νομίζω ότι όσοι παίχτες στην ΑΕΚ προσφέρουν τα τελευταία χρόνια, πολλά χρόνια και είναι ικανοποιημένοι και εδώ στα και η διοίκηση, συνεχίζουν στην ομάδα. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο ή οριστικό για κανένα. Στόχος μας είναι να τελειώσουμε τη χρονιά όσο πιο δυνατά γίνεται και νομίζω ότι αυτό το κομμάτι υπάρχει καλή διάση και από το αποδοσία, όλα δείχνουν θετικά.